Θεό, όπως είπατε κι εσείς, πλέον σας απειλούν επειδή δηλώσατε έτοιμος να εμβολιαστείτε. Κοιτάξτε, από την μέρα που δήλωσα ότι αποφάσισα ότι το πλέον σοφόν πράγμα να πράξω εγώ, ο Μάριος Ματσάκης, ήταν να εμβολιαστώ με ένα RNA εμβόλιο, άρχισε ένας καταιγισμός από ύβρις και πολύ χυδαίες ύβρις και από απειλές μέσω μηνυμάτων, ακόμα και μέσω του τηλεφώνου. Αναγκάστηκα να κάνω καταγγελία στην αστυνομία και η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση. Τι σας είπανε δηλαδή, σας παίρνουν τηλέφωνο άγνωστοι αριθμοί ή και κάποιοι που τους γνωρίζετε? Δεν μπορώ να μπω σε λεπτομέρειες, γιατί δεν θέλω να επηρεάσω το έργο της διερεύνησης. Αυτό δεν επηρεάζει όμως, κύριε Ματσάκη, αν μας πείτε ότι είναι εντελώς άγνωστοι ή γνωρίζετε. Όχι, το επηρεάζει. Το επηρεάζει. Επειδή δεν ξέρετε. Όχι, η λογική μου τα λέει. Ναι. Τώρα, οι απειλές είναι κατά της ζωής σας ή κατά της οικογένειάς σας? Ακούστε, είναι απειλές εναντίον μου εμένα. Ναι. Προσωπικά εμένα. Ναι. Άρα τώρα αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Ναι. Ίσως να δίνεται περισσότερη σημασία από ό,τι χρειάζεται. Όχι, θα έρθουμε και σε αυτό που έχει σημασία. Που είναι... Αυτό που έχει σημασία είναι ότι εγώ, ο Μάριος Ματσάκης, έχω αποφασίσει για τον εαυτό μου ότι θέλω να εμβολιαστώ. Θα έρθουμε και σε αυτό. Να βάλουμε ένα αστερίσκο και να επανέλθουμε σε λίγα δευτερόλεπτα, κύριε Ματσάκη, για να κλείσουμε το προηγούμενο θέμα. Ναι. Θα σας προστατεύσει η αστυνομία μέχρι να ξεκαθαρίσει η διερεύνηση? Ζητήσατε προστασία? Δεν ξέρω τι θα κάνει η αστυνομία. Αυτό είναι δουλειά της αστυνομίας να αποφασίσει πώς θα το χειριστεί. Το ζητήσατε όμως? Νιώθετε ότι χρειάζεστε? Ούτε και σε αυτό θα ήθελα να μπω σε λεπτομέρειες. Νομίζω για σκοπούς ασφάλειας δεν είναι σωστό να μιλήσω για τούτο το θέμα. Μάλιστα. Πάντως φοβηθήκατε. Αυτό είναι προφανές και είναι εμφανές. Τώρα, στην ουσία της υπόθεσης που όπως λέτε... Όταν έχεις οικογένεια και σε απειλούν, σίγουρα ανησυχείς. Έχετε δίκιο. Και τώρα, εσείς αποφασίσατε για τον εαυτό σας ότι θα εμβολιαστείτε. Το δηλώσατε, εδώ στο Σίγμα το δηλώσατε, αν θυμάμαι καλά, για πρώτη φορά. Δεν έχετε αλλάξει άποψη. Εμβολιαστήκατε όμως? Όχι, δεν εμβολιαστήκα, γιατί έκανα μια προσπάθεια. Δεν κατάφερα να βρω ραντεβού. Ναι. Χθες, μάλιστα, μετέβηκα ο ίδιος στον προσωπικό μου γιατρό και προσπαθήσαμε μαζί και δεν υπήρχε ραντεβού ούτε για χθες, ούτε για σήμερα, ούτε για αύριο. Και προσπάθησα στα εμβολιαστικά κέντρα και της Λευκωσίας και της Λάρνακας. Και αυτό είναι κάτι που μου προξένησε κάποια έκπληξη. Είπα στον προσωπικό μου γιατρό να βρούμε ραντεβού για την Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και μου είπε ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα, γιατί η πύλη θα άνοιγε σήμερα, δεν μπορούσα να το κάνω χθες. Δεν ξέρω, ίσως το σύστημα με τους εμβολιασμούς θα πρέπει να διορθωθεί λιγάκι. Mm-hmm. Διότι δεν είναι δυνατόν να θέλουμε τον κόσμο να εμβολιαστεί και να μην μπορούμε να το πράξουμε. Εσείς τώρα από τη θέση που είστε και με τα δεδομένα που έχετε μαζέψει, λέτε να πάνε όλοι να εμβολιαστούν? Κοιτάξτε, εγώ δεν έχω κανένα δικαίωμα να λέω στον οποιοδήποτε τι να κάνει. Όχι, η εισήγησή σας ως επιστήμονας. Και ουδέποτε το έπραξα. Εγώ απλώς μιλώ για τον εαυτό μου. Εγώ θεωρώ ότι είχα τους προβληματισμούς μου, τεκμηριωμένους προβληματισμούς. Και όπως γνωρίζετε, για παράδειγμα, για το AstraZeneca οι προβληματισμοί μου επαληθεύστησαν. Ναι. Και το AstraZeneca δεν δίνεται πλέον στις πλήστες χώρες, ούτε στην Κύπρο. Και μάλιστα αυτοί που έκαναν δύο δόσεις AstraZeneca την Τρίτη θα την κάνουν με RNA εμβόλιο. Ναι. Οπότε αυτό επαληθεύτηκε. Όσον αφορά τα RNA εμβόλια, είχα τους προβληματισμούς μου, ήθελα περισσότερο χρόνο, ήθελα να δω περισσότερα αποτελέσματα, ήθελα να δω περισσότερα επιστημονικά δεδομένα. Ναι, τα συλλέξατε. Γιατί δεν πάτε στα walk-in να εμβολιαστείτε, αν υπάρχει πρόβλημα με την πύλη? Να σας πω, τα walk-in, εκεί γίνεται σαματάς, εκεί είναι πάρα πολύ ο κόσμος. Θεωρώ ότι δεν είναι ο πλέον κατάλληλος χώρος για να πάω.
Φοβάστηκε τη μετάδοση στα walk-in έτσι όπως βλέπετε είναι τα πράγματα. Και αυτό, είναι και αυτό. Δεν είναι ο καλύτερος, το καλύτερο μέρος και ο καλύτερος τρόπος για να κάνει κανείς το εμβόλιο. Προτιμώ να το κάνω προγραμματισμένα σε ένα εμβολιαστικό κέντρο που ξέρω με ποιους έχω να κάνω. Κατανοητός, κατανοητός. Ναι. Κύριε Ματσάκη, κρατάμε το παράδειγμά σας όπως το δώσατε εσείς για τον εαυτό σας, πήρατε αυτή την απόφαση. Θέλω όμως, θέλω με την ευκαιρία να πω... Πολύ, πολύ περιεκτικά παρακαλώ. Πολύ περιεκτικά. Τα περί συνωμοσίας, τα περί τσίπς, τα περί σατανάδων και θρησκείας και ότι ο σατανάς είναι στο εμβόλιο και όλα αυτά είναι παραμύθια. Είναι μύθοι, είναι ανοησίες. Και δεν πρόκειται βεβαίως να αλλάξουμε αυτούς που τα πιστεύουν. Είναι πολύ λίγοι, έχουν αυτές τις αιμονές, δεν μπορούν να αλλάξουν. Θα συνεχίσουν να τις έχουν. Όμως ο περισσότερος κόσμος που δεν έχει κάνει το εμβόλιο είναι γιατί ήθελε να περιμένει ακόμη λίγο. Όπως έκανα και εγώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ας πάρουν λοιπόν την απόφαση με τα ιατρικά επιστημονικά δεδομένα και όχι με αιρετικές δυσιδαιμονίες και κουρουφέξαλα. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Ματσάκη. Ευχαριστούμε και ευχόμαστε να λήξει αυτό το σύριαλ γιατί ότι είναι πολύ δυσάρεστο να έχουμε τέτοια φαινόμενα. Να είστε καλά με απειλές και ανώνυμα τηλεφωνήματα. Και βεβαίως για τον εμβολιασμό ρωτάμε τον γιατρό μας.